Ramustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Καταρχήν, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει γιατί είναι κακό, να χρησιμοποιήσω αυτή την λέξη, το να εγκατασταθούν τέτοιου είδους ανεμογεννήτριες σε μικρές περιοχές, σε μικρά νησιά όπως είναι τα δικά μας. Κοιτάξτε, δεν μπορεί παρά να είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Mm-hmm. Αυτό, όλος ο κόσμος συμφωνεί σε αυτό. Ειδικά με όλη την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά που συμβαίνουν. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκτός από τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, είναι και η γεωθερμία, είναι και η βιομάζα, υπάρχουν και άλλες μορφές. Η κυβέρνηση μονομερώς προωθεί τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά και έχει παραβλέψει τις άλλες δύο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι πιο συμβατές στα νησιά τα δικά μας. Επομένως, τώρα σχεδιάζονται για την Λίμνο, σκεφτείτε, 125 ανεμογεννήτριες, mm-hmm. για τη Χίο 75 και για τη Λέσβο 153. Mm-hmm. Στην Ικαρία βέβαια ξέρουμε ότι είναι 110. Mm-hmm. Είναι λίγο μεγαλύτερες. Εμάς είναι 3 ΜΒ, αυτά τα τρία νησιά που έλεγα πριν είναι 2 ΜΒ. Mm-hmm. Μιλάμε για μεγάλο αριθμό ανεμογεννητριών στα νησιά. Και αυτό μας οδηγεί κατευθείαν στη σκέψη ότι εδώ πρόκειται για βιομηχανικές περιοχές παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ένα μεγάλο μέρος των νησιών για εξαγωγή, και αυτό είναι η διάσταση του προβλήματος. Mm-hmm. Δεν προβλέπεται από τις τεχνικές μελέτες που είδαμε για τα νησιά, τη Λέσβο, τη Χίο και τη Λίμνο, δεν προβλέπεται να ενσωματωθούν στο δίκτυο των νησιών και επομένως δεν θα κλείσουν οι πετρελαϊκοί σταθμοί των νησιών. Δηλαδή θα συνεχίσουν να καίνε πετρέλαιο τα νησιά. Επομένως, πρόκειται για ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες είναι για εξαγωγή ρεύματος, ναι. και ο ιδιώτης, βέβαια, επειδή έχει καλύτερη τιμή από τη ΔΕΗ, ας πούμε, προτιμάει να βάλει αυτές τις ανεμογεννήτριες. Ναι. Το κράτος είναι επικουρή σε αυτήν την κατεύθυνση και μιλάμε για βόμβες περιβαλλοντικές λίγο πολύ, αλλά και άλλων διαστάσεων και τεχνικές στα νησιά μας. Δηλαδή, για να γίνει απόλυτα κατανοητό, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τις ανεμογεννήτριες αυτές δεν θα επιστρέφει στους πολίτες, άρα και οι πολίτες δεν θα έχουν φθηνότερα τιμολόγια, να το πω έτσι. Όχι, δεν είναι ακριβές αυτό που λέτε. Ναι. Είναι το ρεύμα που θα παράγεται θα είναι για εξαγωγή με ναι. υποβρύχια καλώδια και θα πηγαίνει στη στεριανή, στο χερσαίο χώρο. Ναι. Και από εκεί πέρα θα ενσωματώνεται στο χερσαίο δίκτυο. Ναι. Ως προς τα ανταποδοτικά που λένε, που και ισχυρίζονται ότι οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν φθηνότερα τιμολόγια, αυτά θα ισχύσουν. Από την πώληση του ρεύματος που θα γίνεται, που θα διαπιστώνεται και θα γίνεται στην στεριά, εκεί που θα φτάνει το καλώδιο, θα εκτιμάται πόσο ρεύμα παρήχθη από τις ανεμογεννήτριες. Ένα ποσοστό από αυτό το ποσό πηγαίνει στους τοπικούς δήμους και στα τοπικά τιμολόγια. Αλλά είναι αμελητέα, είναι της τάξης για την Ικαρία, ενώ μας λέγανε και ακούγαμε για 5 εκατομμύρια το χρόνο, τελικά δεν είναι η εγκατεστημένη ισχύς, γιατί οι ανεμογεννήτριες στην απόδοσή τους είναι το μέγιστο 33, αλλά δεν είναι ποτέ το μέγιστο, είναι συνήθως 25 και 20. Mm-hmm. Για την Ικαρία, αντί για 5 εκατομμύρια που λένε, όπως λένε και για μεγάλα νούμερα για τα άλλα τα νησιά, τελικά εκτιμάμε ότι το πραγματικό μέγεθος θα είναι κάτω από 1 εκατομμύριο το χρόνο. Καταλαβαίνετε δηλαδή επομένως ότι υπάρχει μια μυθολογία, δεν υπάρχει καλή ενημέρωση και θα είναι αυτά που περιμένουν και οι Δήμοι και οι Δημότες θα είναι πολύ λιγότερα. Τσάμπα ρεύμα δηλαδή δεν θα υπάρχει στους Δημότες. Εκτός αυτού βέβαια ξέρουμε ότι το ρεύμα είναι ένα πολύ μικρό μέρος του λογαριασμού της ΔΕΗ. Mm-hmm. Όσο και να φτηνίνει το ρεύμα, θα είναι βέβαια μια ανάσα, αλλά πρέπει να υπολογίζουμε ότι τα τιμολόγια θα αυξάνουν συνεχώς όσο γίνονται ανεμογεννήτριες. Γιατί το ρεύμα, η τιμή που δίνουν στους ιδιώτες είναι μεγαλύτερη από την τιμή που έχει το τιμολόγιο της ΔΕΗ. Επομένως, για να ισοσκυλιστούν αυτά, οπωσδήποτε θα αυξάνει το ρεύμα. Οπότε είναι δωροάδωρο. Ναι, μεν θα υπάρχει μια έκπτωση από το ρεύμα στους δημότες, αλλά από την άλλη τη μεριά θα κρυβαίνει το τιμολόγιο. Μάλιστα. Αυτές είναι τεχνικές διαστάσεις. Αλλά μπορούμε να σκεφτούμε στα νησιά μας τα πολλά δεκάδες χιλιόμετρα δρόμων που θα γίνουν. Μπορούμε να σκεφτούμε τα συνοδά κτίρια, τα οποία είναι σταθμοί, κτίρια υποβοηθητικά κτλ. Τις καλωδιώσεις που θα υπάρχουν μεταξύ των ανεμογεννητριών. Mm-hmm. Και τις τσιμεντένιες βάσεις, φυσικά, έτσι. Ορίστε. Και τις τσιμεντένιες βάσεις. Οι τσιμεντένιες βάσεις που θα υπάρχουν βεβαίως σε κάθε ανεμογεννήτρια, οι οποίες είναι τεραστίων διαστάσεων. Μιλάμε για δύο στρέμματα για κάθε μία ανεμογεννήτρια,
σύν τους δρόμους οι οποίοι είναι πλάτους μίνιμουμ 5 μέτρων mm-hmm. και οι τσιμεντένιες βάσεις και οι πυλώνες και οι ανεμογεννήτριες, έστω μετά από 25 χρόνια που θα είναι αυτά τα σχέδια ή 50, δεν προβλέπεται πουθενά τις τεχνικές μελέτες ότι θα τα πάρουν και θα φύγουν, θα τα ξυλώσει κάποιος. Επομένως υπάρχει ένα θέμα για το τι είδους επέμβαση είναι αυτή. Μάλιστα. Και μάλιστα μέχρι τώρα δεν σας έχω μιλήσει καθόλου για περιβαλλοντικά, για την περιβαλλοντική διάσταση που έχει για τις ανεμογεννήτριες. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι μπαίνουν ανεμογεννήτριες σε περιοχές όπου είναι περάσματα πουλιών. Και αυτό σημαίνει δηλαδή από την Αφρική στη Βόρεια Ευρώπη που πηγαίνουν τα αποδημητικά πουλιά, περνάνε από τα νησιά μας. Είναι ο άξονας μετανάστευσής τους. Είναι ένας από τους άξονες μετανάστευσης. Και υπάρχουν πολύ μεγάλοι κίνδυνοι για αυτό, το έχει επισημάνει η ορνηθολογική και βεβαίως είναι ένα σημείο αιχμής τώρα που εξετάζονται οι περιβαλλοντικές μελέτες για την Λίμνο, τη Λέσβο και τη Χίο. Υπάρχει και περίπτωση να επηρεαστεί το μικροκλίμα? Ακούγεται και αυτό, εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, δεν είμαι επιστήμονας για αυτό τον τομέα, αλλά ακούγεται και αυτό. Ωστόσο, εμείς αυτό που κάναμε τώρα την Δευτέρα ήταν ότι μας κάλεσαν η Ομοσπονδία Λιμνιακών Συλλόγων για ενημέρωση και δεν ήμουν μόνο εγώ και εκείνοι είχαν αρκετή επάρκεια και στοιχεία γιατί ξέραν τι γίνεται. Επισημάνανε όμως γενικά οι σύλλογοι ότι δεν έχουν ιδέα και ακόμη περισσότερο μας μετέφεραν την εικόνα από τη Λίμνο όπου δεν έχει ιδέα ο κόσμος, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, δεν έγινε καμία ενημερωτική εκδήλωση, δεν έγινε τίποτα απολύτως. Στο Δήμο Λίμνου. Και έγινε βέβαια μία σύσκεψη στο Δημαρχείο, μας είπαν, αλλά ο κόσμος γενικά δεν έχει ενημερωθεί καθόλου για τις διαστάσεις αυτού του εγχειρήματος, του έργου. Μάλιστα. Κύριε Γιάννη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ανταλλάξαμε γνώμες, να σας πω, έχω ένα λεπτό ακόμα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι ενεργοποιημένες οι τοπικές κοινωνίες και οι επιστήμονες τοπικά και στην Λέσβο και στην Λίμνο και στη Χίο. Τώρα φαντάζομαι ότι θα αρχίσουν να συντονίζονται και μεταξύ τους για να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Έχει εμπλακεί το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου έτσι και αλλιώς μέσα, η Αρχαιολογική Υπηρεσία βεβαίως και διάφορες άλλες οργανώσεις. Αλλά γενικά βρήκε ανέτοιμες τις κοινωνίες, ευνηδιαστικά δηλαδή. Μέσα σε 40 μέρες πρέπει να λήξει η διαβούλευση και να προχωρήσουμε. Οπότε υπάρχει ένα θέμα με αυτήν την ανεπάρκεια ενημέρωση που υπάρχει στους τοπικούς πληθυσμούς για ένα μέλλον το οποίο υποθηκεύεται, για σας λέω, για 25 ή 50 χρόνια. Μάλιστα. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό σε ό,τι αφορά στην υποθήκευση. Ας ελπίσουμε ότι η ενημέρωση θα γίνει και πληρέστερη, αλλά και πληρέστερη θα γίνει και κατανόηση από τους απλούς συμπολίτες μας. Να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας. Να σας ευχηθώ καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια. Και εγώ καλημέρα σας. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.